Κυριακή. Καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πέρα από τα Στερεότυπα με την Άκουλα Βρυνή, συντονισμένη στο διαδικτυακό κανάλι Web Radio Φικτιονία. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την υποψήφια βουλευτή Νομόρ Γολίδας με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνου Συνέλευσης, κυρία Λαυροπούλου Κασάνδρα. Κυρία Λαυροπούλου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Νάκου. Καλησπέρα σε όλους. Και είναι τιμή μου που βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας να συζητήσουμε αυτό το ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχουμε σήμερα. Ακριβώς, που... κυρία Λαυροπούλου, θα μιλήσουμε για τις υβριδιακές κατασκευές και συγκεκριμένα το σημερινό μας θέμα είναι ότι είναι άπειρες οι υβριδιακές κατασκευές που δολοφονούν την ίδια μας τη δημιουργία. Γενικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε πάρα πολλές υβριδιακές κατασκευές. Και η πρώτη μου ερώτηση, κυρία Λαυροπούλου, θα ήταν ότι το καθεστώς γενικότερα μας έχει διδάξει και στα σχολεία αλλά και στα πανεπιστήμια ότι οι άπειρες μεταλλάξεις που βλέπουμε σε ορισμένες μορφές ζωής, όπως στα έντομα, σε ζώα, είναι δοσμένες από τη φύση ώστε να υπάρχει σε ισορροπία το οικοσύστημα. Είναι όμως λογικό, κυρία Λαυροπούλου, να υπάρχουν ζώα που μεταλλάσσονται διαρκώς και να επιβιώνουν μεταλλαγμένα? Όχι, κυρία Νάκου, δεν είναι φυσιολογικό. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ισορροπία και καμία νομοτέλεια σε αυτό το περιβάλλον όπου ζούμε, ιδίως στις μέρες μας. Αυτό που βλέπετε γύρω σας δεν είναι το αληθινό αρχικό περιβάλλον που έφτιαξε η δημιουργία όμως. Γιατί η δημιουργία δεν φτιάχτηκε, κυρία Νάκου, με σκοπό να μεταλλαχθεί. Αυτό είναι προφανές, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, σύμφωνα με τη λογική. Φτιάχτηκε για να είναι σταθερή. Αυτά που μας έχουν διδάξει στα σχολεία και στα πανεπιστήμια είναι η μισή αλήθεια. Αλλά όταν διδάσκεσαι τη μισή αλήθεια, ουσιαστικά είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Αφορά μόνο το αποστατικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Αυτό μας έχουν διδάξει και όχι το κανονικό, το αρχικό περιβάλλον, το οποίο είχε δημιουργηθεί από τον συμπαντικό νου. Αυτό που βλέπετε γύρω σας είναι ένα ξεπεσμένο αποστατικό περιβάλλον που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε με τις αποστασίες μας. Και καμία σχέση δεν έχει με το αρχικό. Οπότε τώρα, μετά από όλη αυτή την αποστασία, υπήρξε και υπάρχει μια χαοτική ανάγκη προσαρμογής των πάντων σε ένα κατεστραμμένο περιβάλλον. Γι' αυτό συμβαίνουν και μεταλλάξεις παντού, σχεδόν σε όλα τα είδη. Εκτός αυτού, κυρία Νάκου, πρέπει να σας πω ότι ένα μέρος της αποστασίας είναι η τεχνητή κατασκευή υβριδιακών μεταλλάξεων σε πολλά είδη και κυρίως στα έντομα. Αλλά και τα μικρόβια επίσης είναι αποστατικές, ασταθείς κατασκευές που λειτουργούν κατά του ανθρώπου και κατά όλων των εμβιονόντων. Όταν λέτε ασταθείς κατασκευές, κυρία Λαυροπούλου, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, ασταθείς κατασκευές είναι εκείνοι οι υβριδιακοί μηχανισμοί που μεταλλάσσονται διαρκώς με σκοπό να προσαρμοστούν στο καινούριο περιβάλλον, ώστε να επιβιώνουν με σκοπό να συνεχίζουν το βλαπτικό τους έργο πάνω στον άνθρωπο, πάνω στα ζώα και πάνω στα φυτά. Είναι εντελώς αποστατικές κατασκευές, κυρία Νάκου, και δεν προέρχονται από τη δημιουργία, αλλά έχουν κατασκευαστεί είτε in vitro, δηλαδή εργαστηριακά, είτε in vivo, δηλαδή στη ζωή, από τους αποστάτες. Οι μύγες, τα κουνούπια, τα μικρόβια, διάφοροι ιοί, τα παράσιτα, ορισμένοι μύκητες, μεταλλαγμένα υβρίδια στα φυτά, στα ζώα, ακόμα και στον άνθρωπο. Είναι οι λεγόμενες ασταθείς κατασκευές που μέσα σε αυτό το ξεπεσμένο περιβάλλον όπου ζούμε προσπαθούν επί εκατομμύρια χρόνια να μολύνουν σιγά σιγά ακόμα και το DNA μας. Είναι τραγικό, άμα το αναλογιστεί. Πραγματικά, αν υπάρχει περίπτωση να μολύνουν και το DNA του ανθρώπου, εννοείται είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, κυρία Νάκου. Μάλιστα. Ποια είναι όμως η απόδειξη ότι η δημιουργία μας έχει φτάσει σταθερού στο γενετικό μας κώδικα και όχι σε μεταλλασσόμενους? Σύμφωνα με τη λογική, αν τα πάντα γύρω μας είχαν δημιουργηθεί έτσι ώστε να μεταλλάσσονται τόσο εύκολα και να επιβιώνουν, όπως οι κατσαρίδες, ας πούμε, ή τα κουνούπια κτλ. Με τη μεταλλαγμένη μορφή τους, τότε η δημιουργία, κυρία Νάκου, θα έπαιρνε τελικά μια εντελώς άλλη μορφή από αυτήν που είχε αρχικά, εντελώς τερατώδη, θα έλεγα. Θα αλλοιωνόταν εντελώς και στο τέλος θα αυτοκαταστρεφόταν. Ο άνθρωπος θα έμοιαζε με τέρας στο τέλος. Θα γινόταν ένα έκτρωμα
και στη μορφή αλλά και στη σκέψη. Εν μέρει αυτό όμως έχει γίνει, έχει συντελεστεί πάνω στο ανθρώπινο γονιδίωμα με εντελώς αποστατικούς μηχανισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την αρχική δημιουργία. Δεν ευθύνεται όμως η δημιουργία για αυτό, κυρία Νάκου, αλλά ο άνθρωπος και οι αποστάτες που μας έριξαν στα δίχτυα τους και γίναμε προδότες του ίδιου του εαυτού μας και του ίδιου της ίδιας της δημιουργίας. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται και να επιβιώνει μεταλλαγμένος, όπως ας πούμε οι μύγες, τα κουνούπια και τα γνωστά τα έντομα, τα οποία μεταλλάσσονται συνέχεια. Και δεν μπορεί να επιβιώνει μεταλλαγμένος, διότι όταν ο άνθρωπος αποκτά μεταλλάξεις επάνω στο σώμα του, πεθαίνει. Επειδή αυτές οι μεταλλάξεις, κυρία Νάκου, ονομάζονται καρκίνος. Έτσι. Και δεν είναι ποτέ συμβατές με τη ζωή αυτές οι μεταλλάξεις. Ο υπέρτατος νους που έφτιαξε τα πάντα έθεσε σε όλα τα δικά του γιώτα δημιουργήματα σταθερές δικλίδες ασφαλείας στο γενετικό τους κώδικα ή στη μοριακή τους δομή με απέραντη σοφία ώστε να παραμένουν σταθερά και ακλόνητα στην αρχική τους μορφοποίηση. Ας πάρουμε ένα απλό δείγμα για να το καταλάβουμε. Η λογική λέει ότι το εξής, ότι ένας χτίστης, έτσι, ένας οικοδόμος ή ένας αρχιτέκτονας είναι δυνατόν να αποφασίσει να χτίσει το οικοδόμημά του πάνω σε σαθρά θεμέλια, πάνω ας πούμε στην άμμο, π.χ. ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής και να περιμένει άνω να διατηρηθεί και να μην διαβρωθεί, να μην αλλάξει μορφή, είναι δυνατόν αυτό? Φυσικά δηλαδή, και όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε το θράσος να νομίζουμε πως μπορεί να ήταν τόσο ανόητος ο υπέρτατος συμπατικός νους που έφτιαξε τα πάντα, ώστε να χτίσει πάνω στην άμμο, εντός εισαγωγικών βέβαια, χωρίς να διασφαλίσει τη σταθερότητα της δημιουργίας του. Είναι δυνατόν αυτό? Είναι δυνατόν να χτίζουμε πάνω στην άμμο, δίπλα στη θάλασσα και να περιμένουμε να μην έρθει το κύμα και να μην αλλάξει μορφή και να μην διαβρωθεί το αρχικό οικοδόμημα? Και δεν αναφέρω τυχαία τη λέξη διάβρωση, γιατί βρώση είναι το φάγωμα και δία είναι ο συμπατικός νους, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Είναι το φάγωμα του ίδιου του δημιουργήματος η βρώση. Είναι δυνατόν όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί με τόσο μεγάλη σοφία να έγιναν χωρίς στέρεα θεμέλια? Ας αναλογιστεί ο καθένας. Πράγματι, κύριε Λαβοπούλου, ποια είναι όμως τα θεμέλια της δημιουργίας των έμβιων όντων? Τα θεμέλια της δημιουργίας των έμβιων όντων είναι ο γενετικός τους κώδικας, το DNA τους. Αυτά είναι τα θεμέλια. Mm-hmm. Τα κύτταρά μας περιλαμβάνουν τα θεμέλια μας, δηλαδή το DNA μας. Τα θεμέλια αυτά, σύμφωνα με τη λογική, θα πρέπει να είναι σταθερά, κυρία Νάκου, να μην αλλάζουν και να μην αλλοιώνονται. Άρα, ο υπέρτατος νους με λογική φρόντισε από την αρχή τα αρχικά δημιουργήματα που είναι δικά του δημιουργήματα, αυτά που ο ίδιος έφτιαξε δηλαδή και που είναι τα αληθινά δημιουργήματα, φρόντισε να μην μεταλλάσσονται ποτέ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της αρχικής τους μορφοποίησης. Να είναι σταθερό το αρχικό οικοδόμημά τους δηλαδή, που είναι ένα κόσμημα, ένα αριστούργημα, ένα θαυμαστό καλλιτέχνημα, όπως οι αρχαίοι ναοί, γεμάτο άπειρη σοφία. Ο αρχικός άνθρωπος είναι ένα καλλιτέχνημα, κυρία Νάκου, και δεν είναι τυχαίο που το αποκαλώ αρχαίο ναό. Ούτε αναφέρω τυχαία τη λέξη καλλιτέχνημα. Γιατί ο αρχικός άνθρωπος είχε τα πάντα με άπειρη αυθονία σε όλα. Είχε κάλος, είχε πλήρη υγεία, είχε όλα τα μέρη του ελάνιου σώματός του. Ήταν φτιαγμένο από αξίες και αρχές, ήταν κατασκευασμένος με όλες τις 12 ολύμπιες κωδικές δυνάμεις που συνθέτουν το ελάνιο σώμα του, που έχουμε αναλύσει σε άλλες εκπομπές μας, τα 12 μέρη του. Και όλα αυτά είναι και παραμένουν μέσα στο γενετικό μας κώδικα αμετάβλητα και δεν μπορούν να μεταλλαχθούν. Μπορούν όμως, ακούστε τώρα τι συμβαίνει, μπορούν να κοπούν ή να αποκοιμηθούν ή να απενεργοποιηθούν ολόκληρα κομμάτια του γενετικού μας κώδικα ή να παρισφρήσουν ξένα γονίδια ανάμεσα στα δικά μας. Οι αποστάτες κατάφεραν με χιλιάδες αποστατικές παρατηρήσεις και μελέτες κυρίως να αποκοιμήσουν μερικά ανθρώπινα γονίδια
Φανταστείτε, είναι σαν να έκρυψαν με τεράστιες τέντες ένα όμορφο οικοδόμημα, ώστε να μην φαίνεται όλο το κάλος του. Όπως ας πούμε, φανταστείτε έναν όμορφο ναό, όπως αυτόν του Επικουρίου Απόλλωνα στις βάσες, αν γνωρίζετε. Που, φανταστείτε το να είναι καλυμμένος, που όντως είναι καλυμμένος, και να μην είναι ορατό το κάλος του. Αυτό έκαναν στο DNA μας. Έκρυψαν μερικά μέρη του και ουσιαστικά το αποσιώπησαν, το κύμισαν, να μην φαίνεται δηλαδή. Απενεργοποίησαν την ομορφιά του αρχικού γενετικού μας κώδικα, ώστε να μην εκδηλώνεται η ανθρωπιά του ανθρώπου σε όλο της το αρχικό μεγαλείο. Καταλάβατε τι κάνανε. Όμως, αυτά τα γονίδια παραμένουν κάτω από τις κουρτίνες, όπως εντός εισαγωγικών τις ονομάζω, ακριβώς, και παραμένουν ακριβώς όπως ήταν και περιμένουν να ξαναφανερωθούν και να αφυπνιστούν τα γονίδιά μας. Άρα, στην πραγματικότητα, το DNA των αληθινών ανθρώπων παραμένει αναλύωτο παρά την αποκοίμησή του, γιατί ο αληθινός άνθρωπος είναι σταθερή κατασκευή. Αυτό θέλω να κατανοήσουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ουδέποτε μπόρεσε να επιβιώσει με μεταλλάξεις πάνω στο σώμα του. Αν ένας άνθρωπος αποκτήσει μεταλλάξεις πάνω στο σώμα του, αυτές οι μεταλλάξεις, όπως σας είπα, είναι καρκίνος και πεθαίνει. Γιατί δεν πρέπει να επιβιώσει με τις μεταλλάξεις. Γιατί αν επιβιώσουν οι μεταλλάξεις, θα πάψει ο άνθρωπος να είναι αυτό που είναι, θα γίνει ένα αμόρφωμα. Που ο άνθρωπος μετά από χιλιάδες χρόνια, αν μεταλλασσόταν και επέμενε και επιμέναν αυτές οι μεταλλάξεις, τότε θα, και παραμένανε μάλλον, θα εξελισσόταν σε μια άμορφη μάζα. Θα γινόταν ένα έκτρωμα που δεν θα είχε καμία σχέση με την αρχική του δομή. Θα έχανε την αρχική του καλλιτεχνική μορφοποίηση και τη σοφία με την οποία δημιουργήθηκε. Αλλά θα έχανε κυρίως την αποστολή του, το στόχο και το σκοπό του, που είναι να διαφυλάσσει ολόκληρη τη δημιουργία με σεβασμό προς τον υπέρτατο συμπαντικό νου που τον δημιούργησε. Άρα, ο άνθρωπος φτιάχτηκε ως ένα σταθερό γενετικά δημιούργημα και όχι μεταλλασσόμενο, όπως οι άλλες υβριδιακές κατασκευές. Και οποιοδήποτε υβρίδιο γενετικά τροποποιημένο βλέπουμε σήμερα, αλλά και χιλιάδες χρόνια, κυρίως αυτά που έχουν την ικανότητα να μεταλλάσσονται, π.χ. οι κατσαρίδες, τα έντομα, τα μικρόβια, διάφοροι ιοί, και να επιβιώνουν με τη μεταλλαγμένη τους μορφή, δεν προέρχονται από το συμπαντικό νου, δεν περιέχουν καμία νομοτέλεια και δεν έχουν προέλθει από τη δημιουργία, κυρία Νάκο. Έλευση από τη δημιουργία έχουν μόνο τα αρχικά όντα, τα γιώτα δημιουργήματα, τα αρχικά φυτά, τα αρχικά πτηνά, τα αρχικά ζώα, τα αρχικά έντομα, τα αρχικά βακτήρια, τα αρχικά δημιουργήματα γενικώς. Οτιδήποτε μεταλλάσσεται πανεύκολα και επιβιώνει με τη μετάλλαξή του, είναι μια αποστατική, υβριδιακή, ασταθής κατασκευή που κατασκεύασαν οι αποστατικές δυνάμεις και οι δούλοι τους μέσα σε εργαστήρια ή με διασταυρώσεις διαφόρων ειδών. Και λέγεται ασταθής ακριβώς επειδή μεταλλάσσεται συνέχεια, επειδή ο σκοπός του είναι ακριβώς αυτός, να επιβιώσει, ώστε σιγά σιγά να δολοφονεί τους ανθρώπους, τα ζώα και όλο το περιβάλλον και να διαβρώνει όλο το κάλος της δημιουργίας, έτσι ώστε τελικά αυτή να χάσει την υγεία της και να γεννιόνται όλοι άρρωστοι. Αυτό έχουμε πάθει, κυρία Νάκου. Γεννιόμαστε όλοι άρρωστοι, λίγο όπως πολύ. Όπως το έχουμε ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, κυρία Λαπροπούλου, πραγματικά αυτό ακριβώς έχουμε πάθει. Γεννιόμαστε ανάπηροι τελικά, λίγο πολύ όλοι. Και χωρίς ακόμα να το γνωρίζουμε, ακόμα και στην ψυχή μας. Και η ανάπηρη είναι και η ψυχή και το σώμα μας τελικά. Επομένως, όλες οι ασταθείς υβριδιακές κατασκευές έχουν γίνει κυρίως εργαστηριακά, από τους αποστάτες τρώες, όπως τους ονομάζει και ο κύριος Αρτέμις Όρας, που είναι, όλα αυτά είναι φτιαγμένα κατ' εικόνα και ομοίωση των ίδιων των αποστατών. Τρώες είναι τα σκουλίκια, δηλαδή οι οντότητες, που μισούν τη δημιουργία και θέλουν να την κατασπαράξουν και να την αφήσουν με τρύπες και με κενά. Αλλά όμως σας λέω ότι δεν μπορούν να την μεταστρέψουν, ούτε να την μεταλλάξουν. Τα σταθερά γιώτα δημιουργήματα δεν μπορούν να τα μεταλλάξουν, αλλά μόνο να κόψουν κομμάτια από αυτά μπορούν, μόνο να αφήσουν κενά και τρύπες μέσα στο ελάνιο σώμα μας και στο ελάνιο DNA μας.
παρόλο που χιλιάδες χρόνια προσπαθούν να ενώσουν τα αποστατικά σπέρματά τους με τα ανθρώπινα γονίδια και εν μέρει έχουν καταφέρει να φτιάξουν κλόνους που μόνο εξωτερικά μοιάζουν με άνθρωποι. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν όμως υβριδιακές κατασκευές στα ζώα, στα φυτά, στα πτηνά και στα ψάρια, με σκοπό να μας δολοφονούν παντιοτρόπως, κυρία Νάκου. Οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί με το δικό τους ανθρώπινο αυτούσιο DNA, περιλαμβάνουν κομμάτια από ξένο υβριδιακό DNA άλλων ειδών και ασταθών κατασκευών μέσα στο γονιδίωμά τους. Το ποσοστό του ξένου DNA ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο όμως. Επί χιλιάδες χρόνια διοικούν τον πλανήτη άνθρωποι που είναι ασταθείς κατασκευές, θα έλεγα, σε μεγάλο ποσοστό υβριδιακές, που έχουν εισχωρήσει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και έχουν ενωθεί με τους ανθρώπους ώστε να περνάνε τα σπέρματά τους ολοένα και περισσότερο στον ανθρώπινο πληθυσμό και να τα εμφυτεύουν σε ανθρώπινες μήτρες. Όσο πιο μεγάλο ποσοστό υβριδιακού DNA έχεις, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις για να διοικείς σε αυτό τον πλανήτη. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι που διοικούν τον πλανήτη μοιάζουν με άνθρωποι μόνο εξωτερικά περισσότερο, μόνο στη μορφή. Γιατί αν δεν έμοιαζαν, δεν θα είχαν θέση και εξουσία πάνω στην κοινωνία των ανθρώπων. Υβρίδιο σημαίνει ύβρις διός, όπως έχουμε ξαναπεί. Είναι ύβρις κατά του συμπαντικού νου και κατά του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα και ομοίωση του διασυμπαντικού νου. Επομένως, οι άνθρωποι χρειάζονται επιγόντως αφύπνιση. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έχει πει ο κύριος Αρτέμις Όρας με τον μεστό και περιεκτικό του λόγο, άλλωστε. Αν θέλετε να σας διαβάσω τι ακριβώς έχει πει. Βεβαίως. Ο Αρτέμις Όρας έχει πει, είναι, λέει, τεράστια και ολική η αποστατική παρέμβαση σε όλα και τα πάντα. Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να ζήσει. Κοίτα, οι σύγχρονοι τρώες είναι παντού. Όλα τα δημιουργήματα τα τρώγουν οι τρώες, τα σκουλίκια, ζωντανούς και νεκρούς. Άπειρες υβριδιακές κατασκευές δολοφονούν την ίδια τη δημιουργία μας παντιοτρόπων. Βλέπεις εσύ πουθενά νομοτέλεια? Αντιλαμβάνεσαι πουθενά με σοφία επίεση ο ίδιος ο νους, το ίδιο το έργο του δικαίου? Εμείς τα επιτρέπουμε όλα αυτά, εμείς τα κατασκευάσαμε στα ζώα, στα πτηνά, στα ψάρια, στα φυτά, στα ερπετά, στα έντομα, αλλά και στους ίδιους τους εαυτούς μας. Κοιμώνται τα ζώα που λέγονται άνθρωποι, όλοι τους, μέσα στον οργανισμό τους έχουν τρώες, σκουλίκια, σκουπίδια, ακόμα και μέσα στη σκέψη τους, στο μυαλό τους. Αφυπνίστε τους ανθρώπους από το λίθαργο. Ανοίξτε τους τα μάτια. Σχολιάστε το ο καθένας, αφού αφυπνιστείτε, ο καθένας τους άλλους. Αυτό έχει πει ο κύριος Αρτέμις Όρας. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λαυροπούλου, το γράφει σε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο, αν θέλει κάποιος να διαβάσει ολόκληρο το κείμενο? Ναι, το έχει γράψει μέσα στα Ελλάνια κείμενά του αυτό. Υπάρχει δηλαδή σε πολλά σημεία. Και μπορεί ο κάθε τηλεθεατής να μπει στο site της Εθερικής Γραφής να διαβάσει τα Ελλάνια κείμενα για να αρχίσει να μπαίνει στο νόημα και να αφυπνίζονται τελικά τα Ελλάνια ανθρώπινα γονίδια του. Αν θέλετε, μπορούμε να το σχολιάσουμε πρόταση-πρόταση όλο αυτό που έχει πει. Βεβαίως, κύριε Λαυροπούλου, θα το πάρουμε πρόταση-πρόταση, αλλά σε μία άλλη εκπομπή, διότι έχει περάσει ο χρόνος. Πολύ ευχαρίστω. Εννοείται, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, καταλαβαίνουμε μέσα στις άκρες τι εννοεί, διότι περισσότερα οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται ολοένα και πιο υποψιασμένοι με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο μη συμβατή η ύπαρξή μας με τον ίδιο τον πλανήτη μας? Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Ακριβώς, κυρία Νάκου, δεν είναι φυσιολογικό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Πλέον έχουμε μπει σε μια χαοτική κατάσταση, όπου δημιουργούνται συνέχεια μεταλλάξεις. Και δεν είναι τελικά συμβατό όλο αυτό που ζούμε με την ίδια τη ζωή μας. Σε λίγα χρόνια, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχει ζωή επάνω στον πλανήτη έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Άρα πρέπει να αφυπνιστεί γρήγορα, να αφυπνιστούν γρήγορα όλοι οι τηλεθεατές που μας ακούν. Σκοτώνουν τον άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο και έχουν ξεκινήσει, το κάνουν σιγά σιγά και τώρα το κάνουν όλο και πιο φανερά, κυρία Λαυροπούλου. Το καθεστώς με όποιο τρόπο μπορεί, μας το δείχνει καθημερινά. Έτσι ακριβώς. Οπότε μονόδρομος η Ελλήνων Συνέλευση.
Κυρία Λαυροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται στην επόμενη μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τους τρόπους που, για όλο αυτό, αυτό που μας διαβάσατε, τι προτείνει ο κύριος Αρτέμης Σόρας, πώς το έχει δει το θέμα αυτό με τις ευρυδιακές κατασκευές και τι λύσεις δίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας, κυρία Νάκου. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Ήταν η εκπομπή Πέρα από τα Στερεότυπα. Καλή δύναμη σε όλους. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Καλό βράδυ. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμη Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.